Και πάμε τώρα στο Βερολίνο και στο Παντελή Βαλασόπουλο για να δούμε τα μηνύματα της γερμανικής πλευράς, Παντελή, μετά τη συνάντηση που είχε η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, Αλένα Μπέρμποκ, με τον Κύπριο ομολογό της. Καλησπέρα, Νίκο. Η κυρία Μπέρμποκ δήλωσε ξεκάθαρα ενώπιον του κυρίου Κασουλίδη ότι η Γερμανία είναι στο πλευρό της Κύπρου και θα έχει την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λύση και διάλογος μόνο στα πλαίσια του ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, ίδια από ότι δεν είναι αποδεκτή η λύση των δύο κρατών που προτείνει η Τουρκία, ούτε είναι αποδεκτές, λέει η Μπέρμποκ, οι μονομερές κινήσεις της Τουρκίας. Έχουμε ξεκαθαρίσει, λέει, στην Άγκυρα, ότι ο μόνος δρόμος είναι ο διάλογος. Η κυρία Μπέρμποκ ρωτήθηκε αν έχει να στείλει ένα μήνυμα στον κύριο Ερντογκάν, αν έχουν μιλήσει, αν θέλει κάτι να πει για τον κύριο Ερντογκάν. Κυρία Μπέρμποκ είπε ότι εδώ βρίσκομαι και μιλάω με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, όμως όταν έχω διμερείς συνομιλίες και με όποιον έχω διμερείς συνομιλίες, πάντα βάζω μπροστά τα θέματα διεθνούς δικαίου και τους διεθνούς κανόνες που πρέπει να ισχύουν. Νίκο. Ένα ακόμα σαφές μήνυμα από την Αλένα Μπέρμποκ, που τελευταία, και θυμόμαστε και το τι συνέβη στην επίσκεψή της στην Τουρκία και τον επεισοδιακό διάλογο της με τον Μευλούτ Τσαβούσογλου, ένα σαφές μήνυμα του Βερολίνου προς την Άγκυρα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παντελή Βαλασόπουλο.